460 είναι από το βιβλίο Έσδρας, είναι το κεφάλαιο 8, ήταν και το εδάφιο 15. Σελίδα 460, Έσδρας κεφάλαιον ήταν, κεφάλαιον 8 και εδάφιο 15. Και συνήθρισα αυτούς παρά των ποταμών των Ρέοντα προς Αβά, και εκεί κατασκηνώσαμε 3 ημέρες και παρητήρησα μεταξύ του λαού και των ιερέων και δεν έβρικα εκεί ουδένα εκ των ιών του Λεβί. Τότε απέστειλα προς τον Ελιέζερ, τον Αριήλ, τον Σεμαΐαν και τον Ελνάθαν και τον Ιαρίβ και τον Ελνάθαν και τον Άθαν και τον Ζαχαρίαν και τον Μεσουλάμ τους άρχοντας και τον Ιωιαρίβ και τον Ελναθάν συνετούς. Και έδωκα εις αυτούς παραγγελία προς τον Ιδό, τον άρχοντα εν το τόπο Κασιφία, και έβαλον εις το στόμα αυτών λόγους, για να λαλήσωσιν προς τον Ιδό και τους αδελφούς αυτού τους Νεθινίμ, εν το τόπο Κασιφία, για να πέψουν προς εμάς λειτουργούς για τον οίκον του Θεού ημών. Και κατά την εφημάς αγαθήν χείραν του Θεού ημών, έφεραν προς εμάς άνδρας συνετών εκ των ιών Μααλή, ιού του Λεβί, Ιού Ισραήλ και τον Σερεβίαν μετά των ιών αυτού και των αδελφών αυτού 18 και τον Ασαβίαν και μετά αυτού τον Ιεσαΐαν εκ των ιών Μεραρή και τους αδελφούς αυτού και τους ιούς αυτούν 20 και εκ των Εθινίμ τους οποίους ο Δαβίδ και οι άρχοντες διόρισαν στην περισσία των Λεβιτών 220 Εθινίμ πάντες ούτι ήσαν σε σημειωμένη κατ' όνομα. Τότε εκήρυξα εκεί νηστείαν παρά των ποταμών Αβά, όπως ταπεινοθέντες ενώπιον του Θεού ημών ζητήσομεν παρά αυτού, ευθείαν οδόν δι' ημάς και δια τα τέκνα ημών και δια πάντα τα υπάρχοντα ημών, διότι ισχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμην και υπείς, δια να βοηθήσω συν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. Και επειδή είχομεν υπεί προς τον βασιλέα λέγοντες «Η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν επί πάντας του ζητούντας αυτόν, το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού επί πάντας τους εκαταλείποντας αυτόν». Ενιστεύσαμεν λοιπόν και οικετεύσαμεν τον Θεόν ημών περί τούτου και έγινεν ήλαιος προς ημάς. Τότε εχώρισα 12 εκ των αρχόντων των ιερέων, τον Σερεβίαν, τον Ασαβίαν και μετά αυτών 10 εκ των αδελφών αυτού και εζήγησα εις αυτούς το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη και την προσφοράν του οίκου του Θεού ημών, την οποίαν προσέφερεν ο βασιλεύς και οι σύμβουλοι αυτού και οι άρχοντες αυτού και πας ο παρευρεθής Ισραήλ. Εζήγησα λοιπόν και παρέδωκα εις την χείραν αυτού 650 τάλαντα αργυρίου και σκεύη αργυρά 100 ταλάντων και 100 τάλαντα χρυσίου και 20 φιάλας χρυσάς 1000 δραχμών και 2 σκεύη εκ χαλκού στήλβοντος καλού πολύτιμα ως χρυσίων. Και είπαν προς αυτούς, εσείς είστε άγιοι στον Κύριον και τα σκεύη άγια και το αργύριον και το χρυσίον αυτοπροαίρετος προσφορά εις Κύριον των Θεών των Πατέρων σας. Προσέχετε και φυλάτετε αυτά έως ού ζυγίσετε έμπροσθεν των αρχόντων των ιερέων και των λεβιτών και των αρχόντων των πατριών του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ εντός των νικημάτων του οίκου του Κυρίου. Και παρέλαβαν οι ιερείς και οι λεβίτε το βάρος του αργυρίου και του χρυσίου και τα σκεύη δια να φέρω συν αυτά εις Ιερουσαλήμ προς τον οίκον του Θεού ημών. Και σηκώθημεν από του ποταμού Αβά την 12η του πρώτου μηνός για να υπάγομεν σε Ιερουσαλήμ και η χείρ του Θεού ημών ή το εφημάς και ελευθέρωσεν ημάς εκ χειρός εχθρού και ενεδρεύοντος εν τη οδό. Και ήλθαμεν σε Ιερουσαλήμ και καθίσαμεν εκεί 3 ημέρες. Την 4η την ημέραν εζυγείς το αργύριον και χρυσίον και τα σκεύη τα εν το οίκο του Θεού ημών και παρεδόθη διαχειρός του Μεριμόθ ιού του Ουρία του ιερέως και μετ' αυτού ιτου Ελεάζαρ ο ιός του Φινεές και μετ' αυτόν ιο Ζαβάδ ο ιός του Ιησού και Νοαδίας ο ιός του Βινουή και η Λεβίτε κατά των αριθμών και κατά το βάρος τα πάντα και άπαν το βάρος εγγράφει εν τη ώρα εκείνη. Αμήν. Είμαστε το 450 π.Χ., 58 περίπου π.Χ. Έχει προηγηθεί η εχμαλωσία του λαού Ισραήλ στη γη των Χαλδαίων, στη Βαβυλώνα, εξαιτίας της ειδωλολατρίας του και της αμαρτίας των.
Και ο Θεός προεφύτευσε, προεγνώρισε ότι θα απαιτούνταν 70 χρόνια εχμαλωσίας, εξορίας, δοκιμασίας, ταλαιπωρίας, ώστε ο λαός Ισραήλ να αποβάλει τα ψεύτικα, να αποβάλει τα αχρία, να αποβάλει τα βδελίγματα και να εκλέξει και πάλι τον Θεό και να επιστρέψει σε Αυτόν. Το είχε προφητεύσει καθώς το προγνώρισε, το είχε προφητεύσει ο Ιερεμίας καθώς το προγνώρισε ο Θεός, και όπως προγνωρίζει ο Θεός έτσι ακριβώς γίνονται τα πράγματα και στον λαό του Θεού και στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, κατά άτομα, κατά οικογένειες και κατά εκκλησία. Και έτσι ξαφνικά, ενώ δεν υπήρχε καμία ελπίδα να πραγματοποιηθεί και καμία δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ο προφητικός λόγος του Θεού στο λαό Ισραήλ, μα καμία, βασιλιάς έγινε ο Κύρος, αφού κατετρόπωσε τους Χαλδαίους, κατετρόπωσαν τους Χαλδαίους οι Πέρσες και οι Μίδοι, και διαβάσας ο Κύρος από τον Ισαΐα τον προφήτη τα γεγραμμένα περί αυτού, δέχτηκε τον λόγο του Θεού, κάλεσε το λαό Ισραήλ σύμφωνα με το λόγο του Θεού, γιατί ο Θεός έφτιαξε την καρδιά του στο να δεχθεί το λόγο του, και πήρε και βοήθησε το λαό Ισραήλ το 536 π.Χ. 70 χρόνια, δηλαδή από το 605 έως το 536, 70 χρόνια μετά βοήθησε το λαό Ισραήλ να επιστρέψει στη γη Ισραήλ. Εκεί ξεκίνησαν να οικοδομούν τον ναό, αλλά με βρήκαν ιδιαίτερα πολλές δυσκολίες και σταμάτησαν. Σταμάτησαν για 16 χρόνια, μέχρι το 520. Σταμάτησαν άπτωπο τις δυσκολίες, αλλά καθώς δεν έκαναν αυτό που έπρεπε και δεν ήθελε ο Θεός, έπλεξαν σε μέριμνες βιωτικές πολλές και μεγάλες, φροντίζοντας τα του οίκου τους και όχι τα του οίκου του Θεού, μέχρι ότου ο Θεός σήκωσε τον Αγκαίο τον προφήτη και τον Ζαχαρία και τους ξύπνησε πνευματικά, γιατί κοιμόνταν ύπνον βαθύν, τους ξύπνησε με τον προφητικό του λόγο ο Θεός πνευματικά και τους αποκάλυψε ότι όλες οι μέριμνες και όλες οι προσπάθειες και όλος ο αγώνας τον οποίο έκαναν αυτά τα 16 χρόνια ήταν μάταιες, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Δεν υπήρχε η εύνοια του Θεού επάνω τους, δεν υπήρχε καρποφορία ούτε στα υλικά ούτε στα πνευματικά. Γιατί παρέλειψαν να επανέλθουν στο κύριο έργο τους, το κύριο έργο του ανθρώπου του Θεού, που είναι η οικοδομή στα πνευματικά του έργου του Θεού. Ξύπνησαν και άλλαξαν τα πάντα και οικοδόμησαν τον ναό και τους ευλόγησε ο Θεός το 520 και σιγά σιγά ξαναήρθε κλιαρότη στην καρδιά τους μέχρι το 460 περίπου π.Χ. από το 520, δηλαδή 60 χρόνια περίπου. Πάλι χλιαρότης. Τους ευλόγησε ο Θεός, πήγανε καλά και ξανά αρχίσαν σιγά σιγά να χάνουνε την πρώτη τους αγάπη, να χάνουν το ζήλο το πνευματικό, να χάνουν αυτό που θα λέγαμε εμείς σήμερα στην Καινή Διαθήκη, την όρεξή τους να διαβάζουν το Λόγο του Θεού, την όρεξή τους να προσεύχονται όπως ξεκινήσανε όταν τους επισκέφθηκε ο Θεός, την όρεξή τους να υπηρετούν το έργο του Θεού, και σιγά σιγά έσβηνε αυτό το οποίο ο Θεός ήθελε πάλι να ξανανάψει. Και το ξανανάψε. Και τώρα, 60 χρόνια μετά περίπου, 58, ο Θεός βρήκε έναν άνθρωπο, τον Έσδρα, ο οποίος δεν είχε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που είχε ο Ζαχαρίας και ο Αγκαίος, αλλά είχε κάτι άλλο που άρεσε πάρα πολύ στο Θεό. Ήταν γραμματεύς έμπειρος, μελετούσε το Λόγο του Θεού και είχε
Αυτό είναι το μήνυμα. Ετοιμάσει την καρδιά του. Πρώτον, να εξητεί το Λόγο του Θεού, μέσα από το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Δεύτερον, να εκτελεί αυτά που διάβαζε και ο Θεός του αποκάλυπτε. Και τρίτον, να διδάσκει με το παράδειγμά του, με τα λόγια του, με τη ζωή του, αυτά που ο Θεός του φανέρωνε. Και ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να κάνει νέα πράγματα για το λαό του Θεού, για το λαό Ισραήλ. Να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερος που επαναλαμβάνω, μόνος του, χωρίς να έχει βοήθεια από κανέναν, ετοίμασε την καρδιά του να εξητήσει από το Θεό όχι τι να του δώσει ο Θεός, αλλά τι θέλει ο Θεός από αυτόν, δηλαδή να εξητήσει από το Θεό το θέλημά του για αυτόν προσωπικά. Τι θέλεις δηλαδή με απλά λόγια, Κύριε, από μένα? Αλλά είχε προετοιμάσει την καρδιά του πρώτα για να ακούσει και ακούγοντας να εκτελέσει και στη συνέχεια και να διδάξει αυτό που ο Θεός θα του φανέρωνε. Ένας άνθρωπος όμως ιδιαίτερος στα μάτια του Θεού. Δεν είχε ιδιαίτερα χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Δεν είχε ιδιαίτερες δυνάμεις. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά ο Θεός τον χρησιμοποιούσε με τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Τίποτα. Ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος έβαλε στην καρδιά του, ετοίμασε την καρδιά του με ένα ωραίο ερώτημα. Θεέ μου, θέλεις τίποτα από μένα? Μπορώ εγώ να κάνω τίποτα για σένα? Έχεις ετοιμάσει εσύ κάτι για μένα? Απλά ερωτήματα ενός απλούστατου ανθρώπου. Και ο Θεός ευαρεστήθηκε σε αυτόν. Και του λέει, έχω ένα ωραίο έργο για σένα. Μεγαλειώδες. Για μένα, για σένα. Τον βλέπεις τον πλανητάρχη της εποχής, τον Αρταξέρξη, τον βασιλιά, που ήταν μεγαλωμένος μαζί με την Εστήρ, κάτω από την Εστήρ. Μπορεί να ήταν και ο γιος της, δεν το ξέρουμε ιστορικά. Τον βλέπεις αυτόν τον πλανητάρχη, τον βασιλιά, πήγαινε να τον επισκεφθείς και ζήτησέ του τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα για το έργο μου κάτω στον Ισραήλ, κάτω στο λαό Ισραήλ, εκεί που είναι τα αδέλφια σου, εκεί που είναι ο λαός σου. Και αυτός πήρε την απόφαση και πήγε. Και επειδή τον έστελνε ο Θεός, και επειδή ο Θεός τον έστελνε γιατί είχε φτιάξει την καρδιά του, είχε ετοιμάσει την καρδιά του να εξητάει το θέλημα του Θεού, ο απλός αυτός άνθρωπος, ο Έστρας, για να εκτελεί αυτά που ο Θεός θα του πει και να διδάσκει επιπλέον αυτά που ο Θεός θα του είχε πει, τότε ό,τι ζήτησε από τον Αρταξέρξη, κατά την αγαθήν χείρα του Κυρίου, όπως ομολογεί ο ίδιος επ' αυτών, ο Αρταξέρξης, δηλαδή ο Θεός, έκανε πολύ περισσότερα και καλύτερα και μεγαλύτερα από αυτά που μπορούσε ο Έσδρας, ο απλός αυτός άνθρωπος, τον οποίον ο Θεός αποκαλεί γραμματέα, γιατί μελετάει μόνο το Λόγο του Θεού και ιδιαιτέρως το Λόγο του Θεού, με την καρδιά του έτοιμη να εκτελέσει τα θελήματα που θα το αποκαλύψει, τα θελήματα του Θεού που θα το αποκαλύψει ο Θεός μόνο μέσα από το Λόγο του, και πήρε απόφαση να το εκτελέσει και να το κηρύττει και να το διδάσκει στον εαυτό του, στην οικογένειά του και σε όποιον βρίσκεται δίπλα του. Δεν δόλωνε το Λόγο του Θεού, δεν αλλίωνε το Λόγο του Θεού, ούτε πρόσθετε ούτε αφαιρούσε.
με απλότητα πήρε το λόγο του Θεού και ήρθε ο Θεός και του δώσε αποστολή, γιατί ο Θεός δίνει αποστολή. Και είπα, το μήνυμα σήμερα είναι ότι ο Θεός δίνει αποστολή στον απλόν άνθρωπο, που όμως βάζει στην καρδιά του, ετοιμάζει την καρδιά του να εξητήσει μόνο μέσα από το λόγο του Θεού τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, με σκοπό, με ετοιμασία της καρδιάς να την εκτελέσει, να εκτελέσει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και να τη διδάξει. Και είδε να κάνει ο Θεός μεγαλεία. Ο βασιλιάς, οι άρχοντες, οι σύμβουλοι, οι πλούσιοι, οι μεγάλοι των Μίδων και των Περσών ξαφνικά ξεσηκώθηκαν και είπαν, όλοι προσφέρετε δώρα για να πάει ο Έσδρας, ο μικρούλης, συγχώρεσέ με Θεέ μου, ο Έσδρας να τα πάει εκεί που πρέπει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ξεσήκωσε και 1500 άντρες και γυναίκες από την εξορία τους, από την εχμαλωσία τους, και του είπαν μαζί, όλοι μαζί θα πάμε πίσω εκεί που έπρεπε να είμαστε. Είναι η δεύτερη επιστροφή της εχμαλωσίας. Εχμάλωτοι. Οι άλλοι είχαν ελευθερωθεί. Αυτοί ήταν εχμάλωτοι ακόμη. Εξορισμένοι, γιατί δεν είχαν εκλέξει να επιστρέψουν. Τώρα όμως με αιτία το μικρούλι, συγχώρεσέ με Θεέ μου, Έσδρα, που δεν έχει δυνάμεις Πνεύματος Αγίου, που δεν έχει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, αλλά έχει μια καρδιά έτοιμη να εξητάει το θέλημα του Θεού μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, ξεσήκωσε και 1500 και μαζί με όλα τα δώρα, τα απίστευτα δώρα, τα οποία έδωσαν οι Πέρσες οι άρχοντες, αλλά και οι εναπομείναντες εκεί Ισραηλίτες, ξεκίνησε να πάει πίσω το 458 στο Ισραήλ εις βοήθεια του λαού, ο οποίος, θυμηθείτε, είχε αρχίσει να χλιαραίνει, δηλαδή τι σημαίνει, να ξεπέφτει από το Λόγο του Θεού και να κοιτάζει άλλα πράγματα. Τώρα όμως βρέθηκε σε μία δύσκολη θέση. Και ποια είναι η δύσκολη θέση? Αυτός εξητούσε το Λόγο του Θεού, έπρατε το Λόγο του Θεού και δίδασκε. Και τι δίδασκε? Δίδασκε ότι χείρ του Θεού ημών είναι πάντοτε προς αγαθόν επί πάντα του ζητούσα στον Κύριον μέσα από το Λόγο του. Αυτό δίδασκε, αυτό που έκανε, αυτό που εκτελούσε. Και ακόμη, το δε κράτος και η οργή του Θεού είναι επί πάντας εγκαταλείποντας τον Θεό και το Λόγο του. Αυτοί που εξητούν το Θεό και το Λόγο του έχουν την παρουσία του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού και τη δύναμη του Θεού, και αυτοί που εγκαταλείπουν το Θεό και το Λόγο του αρχίζουν και έχουν αυτά που δεν θέλει ο Θεός, αλλά και δεν πρέπει και εμείς να σκεφτούμε να έχουμε. Όμως, κηρύττοντας κάτι τέτοιο που είναι απόλυτα αληθινό, τώρα έχει να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. 1500 χιλιόμετρα. Από εκεί που βρίσκεται, από την πρωτεύουσα των Περσών και των Μίδων, για να επιστρέψει το λαό Ισραήλ, με 1500 γυναικόπαιδα και άντρες. Και όχι μόνο αυτό, και με θησαυρό μεγάλο στα χέρια τους. Σε μία περίοδο ληστών, σε μία περίοδο κακοποιών, και το θέλημά του, η κρίση του είναι σε δύσκολη κατάσταση. Μπορώ να ζητήσω βοήθεια από τον Αταρξέρξη και να μου αφιερώσει στρατό να με συνομοδεύσουνε. Αλλά τι θα του πω, αφού εγώ του δίδασκα ότι ο Θεός είναι υπερασπιστής μας, ότι ο Θεός είναι μαζί μας, ότι η αγαθή του Κυρίου είναι μαζί μας, και τώρα να του πω βοήθαμε, όπως ο Αβραάμ όταν ελευθέρωσε το Λότ,
που πήγαν οι άρχοντες και ο βασιλιάς των Σοδόμων και των Γομόρων και του λένε να σου δώσουμε τα λεφτά που σου ανήκουν γιατί μας ελευθέρωσες. Και ο Αβραάμ λέει, είναι γέννητο να πάρω από σένα και να πεις ότι με πλούτησες. Εγώ ό,τι παίρνω, το παίρνω μόνο από το Θεό μου. Τώρα τι θα κάνει? Θα ζητήσει βοήθεια ή θα πάρει την απόφαση να ξεκινήσει μόνος του? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πήρε τη σωστή απόφαση. Νηστέψαμε, προσευχηθήκαμε και ζητήσαμε από το Θεό να μας δώσει ευθείαν οδόν, χωρίς προβλήματα, χωρίς ατυχήματα, και για μας και για τα παιδιά μας και για τα υπάρχοντά μας, που είναι το αίτημά μας σήμερα. Και μας προσκαλεί ο Θεός σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία ακόμη να νηστέψουμε, ιδίως αυτές τις μέρες που δεν ξέρουμε ο Θεός τι έχει ετοιμασμένο, να έχουμε ευθείαν οδόν και καλή συνέχεια. Γιατί πιστεύουμε ότι χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν επί πάντας του ζητούντας αυτόν, και το κηρύττουμε και το ομολογούμε, και πιστεύουμε ότι το κράτος και η οργή του Θεού είναι επί πάντας τους εγκαταλείποντας αυτόν, και το κηρύττουμε και το πιστεύουμε. Πρόσκληση λοιπόν Θεού προς τις οικογένειες, προς κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά και ακόμη προς την Εκκλησία του Θεού, του Ζώντος, που είναι ο οίκος του Θεού. Να νηστέψουμε, να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε αφού ταπεινωθούμε, το διαβάζω επί λέξη, τότε κήρυξαν εστία παρά τον ποταμό Ναβά, όπως ταπεινωθέντες ενώπιον του Θεού ημών, ζητήσομεν παρά αυτού ευθείαν οδόν, διημάς δια τα τέκνα ημών και δια πάντα τα υπάρχοντα ημών. Ούτε να ζητήσω βοήθεια από τον Αρταξέρξη, αλλά ούτε και να ξεκινήσω μόνος μου με επιπολαιότητα ότι ο Θεός θα είναι μαζί μου. Ο Θεός θα είναι μαζί μου αν ταπεινωθώ, και επιμένω προσωπικά ο καθένας, ο Θεός θα είναι μαζί σου, θα είναι μαζί μου αν ταπεινωθείς, εάν νηστέψεις ενώπιον του Θεού, και όταν νηστεύουμε δεν το ξέρει κανένας άλλος, σαν άτομα ή σαν οικογένειες, το βγάζω σαν εκκλησία που θα το δούμε αργότερα, να νηστέψεις, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Να μας χαρίσει ο Θεός ευθείαν οδόν. Γιατί έξω περιμένουν ληστές. Έξω περιμένει τώρα, γιατί η πάλι μόνο δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος σε μας τώρα, αλλά είναι εναντίον των πνευμάτων, των πνευμάτων της πονηρίας τα εν της ουρανής. Η μάχη μας είναι με τον κοσμοκράτορα του σκότους, που θέλει να χαλάσει την πορεία μας, να μην είναι ευθεία οδός, αλλά να χάσουμε τον προσανατολισμό μας, για να βρισκόμαστε σε αμηχανία, σε ταλαιπωρία, μήπως και καταφέρει και χάσουμε την πίστη μας, που το έχει καταφέρει σε πολλούς. Εμείς θα προσευχηθούμε και για τους εαυτούς μας και για τους άλλους. Χρειαζόμαστε, και τώρα συγχωρέστε με αδερφοί, αλλά είναι λόγος Θεού, χρειάζεσαι ευθεία οδό στην προσωπική σου ζωή. Τι χρειάζομαι, τι χρειάζεσαι. Και η ευθεία οδός δεν έρχεται με επιπολαιότητα και με λόγια και με σκέψεις και με σαχλαμαρίτσες και με παλαμάκια και με τραγουδάκια. Η ευθεία οδός έρχεται με ταπείνωση, με ομολογία ότι εγώ μόνος μου δεν μπορώ. Οι κίνδυνοι έξω είναι πολύ μεγάλοι. Αμήν. Οι κίνδυνοι έξω είναι πολύ μεγάλοι. Το ξέρω. Και γι' αυτό ταπεινώνομαι ομολογώντας ότι δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Δεν έχω την ικανότητα.
θα νηστέψω, έτσι Άννα, θα νηστέψουμε και θα ζητήσουμε ευθείαν οδόν. Να φυλάξει ο Θεός εμάς, τα τέκνα μας και τα υπάρχοντά μας. Γιατί αν ο Θεός δεν φυλάξει εμάς τα τέκνα μας, βάζω και τα υπάρχοντά μας, που είναι οι πνευματικές ευλογίες στα επουράνια, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι ληστές έχουν εξουσία, έχουν δύναμη, αλλά όταν υπάρχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μου και στην οικογένειά μου, κανένας δεν μπορεί να μας αγγίξει. Και περπατήσανε 4 μήνες με γυναικόπαιδα, με θησαυρό στα χέρια τους, και δεν επέτρεψε ο Θεός να πλησιάσει ούτε δείγμα ληστού, και έφτασαν στον προορισμό τους, εκπλήρωσαν την αποστολή τους και έγιναν ευλογία, αιτία ευλογίας για όλα τα αδέλφια τους πίσω στην Ιερουσαλήμ. Αναζωπηρώθηκαν όλα τα αδέλφια τους, από έναν άνθρωπο ξεκίνησε, τον Έσδρα, μακάρι να είσαι εσύ αυτός, και εγώ θέλω να είμαι, από έναν άνθρωπο απλό, χωρίς δυνάμεις, μόνο που είχε ετοιμάσει την καρδιά του στο να εκζητεί τον Κύριο μέσα από το λόγο του, γραμματεύς, και είχε πάρει απόφαση να εκτελεί αυτά που του φανερώνει ο Θεός από το λόγο του και του οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, και να τα διδάσκει, να μην τα κρύβει, να μην τρέπεται, γιατί λέει η Γραφή κάτι που δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, αδελφοί. Όταν λέω ποτέ, εννοώ ποτέ, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει. Το διαβάζω από την αρχή. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει, και δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εκ πίστη, καθώς είναι γεγραμμένο «Δε δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως». Και το ερώτημα είναι, υπάρχει κάτι στο Ευαγγέλιο του Χριστού για το οποίο ντρέπεσαι? Ντρέπεσαι να το πιστέψεις, να το ομολογήσεις, να το διδάξεις? Δεν θα σου αποκαλύπτεται η Βασιλεία του Θεού αν ντρέπεσαι για κάτι από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού. Και δοξάζεται ο Θεός μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και μόνο με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σωζόμαστε, εάν στεκόμαστε σε αυτό μέχρι το τέλος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί με αυτό μας κάλεσε ο Θεός, με αυτό μας έσωσε, εάν στεκόμαστε σε αυτό και μόνο σε αυτό. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού. Μην τον ντρεπόμαστε, αδερφοί. Και αν κάτι δεν καταλαβαίνουμε, μην τον ντρεπόμαστε. Και αν κάτι δεν το χωράει η καρδιά μας, μην τον ντρεπόμαστε. Να το ομολογούμε και ο Θεός θα είναι μαζί μας, θα μας αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη Του, και που ξέρετε, μπορεί να σε χρησιμοποιήσει και να μας χρησιμοποιήσει και όλους τον καθέναν σαν τον Έδρα, για τη δόξα τη δική Του και για την προετοιμασία της επόμενης ενέργειας που θα κάνει ο Θεός σε λίγα χρόνια. Σε 14 χρόνια, το 446, με τον Νεεμία, τον οποίο ο Θεός θα χρησιμοποιήσει πάλι απεσταλμένο του Αρταξέρξη, να πάει στην Ιερουσαλήμ να οικοδομήσει το τείχος της Ιερουσαλήμ, το οποίο διάταγμα θα δώσει ο Αρταξέρξης και το οποίο θα αποτελέσει το σημείο της αρχής του μετρήματος των ετών που θα έρθει ο Χριστός. Από την ημέρα που θα εκδοθεί το διάταγμα για την οικοδομή του τείχους της Ιερουσαλήμ, σε 69 εβδομάδες ετών, σε 483 χρόνια, θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Και ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, φέρνει αναζωπηρώσεις, αλλά αυτό είναι το έργο Του, φέρνει αναζωπηρώσεις με ανθρώπους που παίρνουν αυτή την απόφαση. Να εξητούν
μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, το θέλημα του Θεού, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, για να την εκτελούν και να τη διδάσκουν. Βοήθησέ μας, Θεέ μου, τον καιρό τον κακό αυτό, και δώσε μας ευθεία οδό. Μην ξεχνάτε, θα ταπεινωθείς, και λέω και για τον εαυτό μου, να με βοηθήσει ο Θεός, θα νηστέψεις και ο Θεός θα σου χαρίσει ευθείαν οδόν. Αμήν.